παρουσίαση καινούργιου του στίχημα της αναγέννησης και πραγματικά πιστεύω ότι ως γερμανιώτες και ενδιαφέρον έχουμε, αλλά και νομίζω ότι τυχαίνει, ίσως είσαι μέσα στα πράγματα Γιάννη, πραγματικά να είναι ιδιαίτερα επίκαιρο με τα τελευταία γεγονότα που ζούμε και στην Κύπρο αλλά και γενικότερα στην Νότια Ευρώπη, στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. Πραγματικά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συμπειρία να έχετε αυτό το δικό σου βιβλίο να δώσει μια άλλη νότα και να φωτίσει ακόμη περισσότερο τα πράγματα μέσα από τη δική σου σκέψη και μέσα από το δικό σου λόγο που θεωρώ ότι έχεις αποδείξει ότι μπορεί να είναι πρωτοποριακός και μοναδικός. Να πω επίσης ότι ως γνωστός Γερμανών είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν σε φιλοξενούμε γιατί κατ' επανάληψη έχεις συνδράμει και έχεις βοηθήσει το έργο του Δήμου και του τόπου σου με μία σειρά χορηγιών και άλλων ενεργειών μέσα από την Κοσμοτέ με την οποία συνεργάζεσαι και πιστεύω ότι και το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να μας βοηθήσεις και σε άλλα πράγματα που σχεδιάζουμε στον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και πιστεύω ότι θα μείνουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και από το τελικό αποτέλεσμα της παρουσίας του βιβλίου. Ήθιστε σε παρουσιάσεις βιβλίων να λέμε και λίγα λόγια για τη συγγραφέα και το βιογραφικό του. Με επιτρέψτε να διαβάσω δύο λόγια από την τελευταία έκδοση και αυτήν την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Ο Γιάννης Μίτσιος γεννήθηκε στα Γραβενά το 1970. Από ηλικία 16 ετών, μαθητής όντας νοικίου, ξεκίνησε να αρχογραφεί στην τοπική εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος. Σπούδασε δημοσιογραφία, πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις στην Αθήνα, στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και στο Αμερικανικό Κολέγιο Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις πολιτικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Νόρφιξεν της Βοστόνης στον τομέα διεθνών σχέσεων και συγκριτικής πολιτικής. Επίσης, είναι διπλωματούχος της Ευρωαμερικανικής Ερευνητικής Πολιτικής Ακαδημίας και σειράς άλλων θεσμών. Δικά του άρθρα και αναλύσεις έχουν δημοσιευθεί στον Αθηναϊκό, περιφερειακό και ειδικό τύπο. Είναι ενημερωμένος, έχει ένα γιο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως στέλεχος επικοινωνίας. Ο Γιάννης είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Ινστιτούτου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ελλάδος και τελευταία ιδιότητα νομίζω Γιάννη, πρόεδρος του Συλλόγου Μακεδόνων Ηρακλείου Αττικής, ο Μέγας Αλέξανδρος. Έχει εκδώσει ήδη άλλα δύο βιβλία, τα Γερμανικά Κείμενα Ευθύνης, εκδόσεις Ρέκος 1996, και τους Ελληνικούς και Διεθνείς Προβληματισμούς στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, εκδόσεις Ατρακός Αθήνα το 2002. Το λόγο θα έχει τώρα ο φίλος ο Μιχάλης Αγραφιώτης, έγκριτος δημοσιογράφος, για να τοποθετηθεί πρώτος πάνω στο βιβλίο του Γιάννη Μίτσα. Καλησπέρα και από μένα και χαιρετίζω τους συμπατριώτες Γερμανίδες, γιατί και εγώ κατάγομαι από τη Σαμαρίνα σε ένα ποσοστό και θεωρώ αυτόν τον τόπο προσφυλές μέρος, οικείο μέρος και βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Γιάννη τον Μίτσο, ο οποίος με έβαλε σε αυτή την τιμητική θέση σήμερα να παρουσιάζει το βιβλίο του. Ανοίγοντας το φάκελο λοιπόν από την Αθήνα που μου ήρθε για το βιβλίο του Γιάννη, ανοίγω, βλέπω αυτό εδώ το εξώφυλλο. Και αμέσως μου δημιουργήθηκαν πολλά συναισθήματα. Συναισθήματα τα οποία βλέπουν πρώτα την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από κάτω τον Παρθενώνα. Και από κάτω, το στίχημα της αναγέννησης. Θα ξεκινήσω με τον Παρθενώνα. Σύμβολο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Παραμένει, στέκεται στην Αθήνα, σε μια Αθήνα που έχει περάσει πάρα πολλά και σύμβολο για τη χώρα μας. Και από πάνω τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε πόσο σκληρό πρόσωπο έχει απέναντι στον αδελφό κυπριακό λαό, αλλά και τα τελευταία τρία χρόνια πόσο σκληρά φέρεται στη χώρα μας με τα μνημόνια. Διαβάζοντας το βιβλίο του Γιάννη, εγώ δεν θα ήθελα να πω τι γράφει μέσα στο βιβλίο, γιατί πρέπει να το πάρετε και να το διαβάσετε εσείς. Εγώ όμως θα πω κάποια σημεία τα οποία με ευαισθητοποίησαν και σίγουρα θα σας τα αναφέρω και θα καταλάβετε ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσουν όλοι για να δούνε με έναν αντικειμενικό τρόπο, μια αντικειμενική ματιά, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και γιατί τραβάει αυτά που τραβάει και τι θα γίνει στο μέλλον. Ο Γιάννης φυσικά δίνει πάρα πολλά στοιχεία και δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Εγώ αυτή τη στιγμή και ως δημοσιογράφος λόγω ιδιότητας δεν μπορώ να δώσω ένα τόσο αισιόδοξο μήνυμα.
Και θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από την ευρωπαϊκή οικογένεια που σας προαναφέρω. Άρα, αλλιώς ξεκίνησε τη δεκαετία του 50 αυτή η Ευρώπη που βιώνουμε σήμερα. Αλλιώς μετεξελίσσεται. Φτάσαμε στη συνθήκη του Μάστερ, μια συνθήκη η οποία έβλεπε μόνο τα συμφέροντα των χωρίων και δεν κοιτούσε, ποτέ δεν κοίταξε τι μέλη γενέστε μετά από 20 χρόνια. Και βλέπουμε μετά τις συνέπειες που ζούμε σήμερα με την διαφοροποίηση αυτή που παίρνει το ευρώ. Το ευρώ ως νόμισμα σωτήρας πλέον έχει γίνει ένα νόμισμα εφιάλτης. Η Ευρώπη ως μια Ευρώπη αλληλεγγύης και συνοχής που πιστεύουμε ότι όλοι εμείς πιστεύουμε ότι ήταν, πλέον μετεξελίσσεται σε μια Ευρώπη που κυρίαρχη είναι μια Γερμανία, μια Γαλλία δίπλα κοιμάται και κοιτάει τι κάνουν οι Γερμανοί σαν αυτοί οι κρατές, μια Αγγλία η οποία υπονομεύει και δεν συμμετέχει καν, ένας Νότος φοβισμένος, μια Ελλάδα φοβισμένη, μια Ιταλία, Ισπανία φοβάται τι συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που είναι το πειραματόζωο και στην Κύπρο και δεν μιλάνε. Εξελίσσεται λοιπόν η ευρωπαϊκή οικογένεια από μια οικογένεια αγάπης, ομόνοιας, κατανόησης και αλληλεγγύης σε μια οικογένεια βίας, πίεσης, οικονομικής διαπλοκής και βεβαίως οικονομικών συμφερόντων που κανένας δεν ονειρεύεται αυτή την Ευρώπη. Αυτή λοιπόν με αυτά τα θέματα μιλάει μέσα ο Γιάννης ο Μίτσος, δίνει απαντήσεις και δίνει απαντήσεις στην ουσία. Πώς ξεκίνησε λοιπόν κάπου το όραμα αυτό και πώς μετεξελίχθηκε και τι βιώνουμε σήμερα. Τι βιώνουμε σήμερα και βέβαια. Θα μπορούσα να πω ότι στο βιβλίο του Γιάννη γράφονται μέσα πράγματα τα οποία θα τα βιώσουν και τα επόμενα χρόνια. Γιατί επιβεβαιώνεται και μέσα από την αρχογραφία του και μέσα από το βιβλίο του. Ένα άλλο που δεν ήθελα να πω είναι ότι είναι το διεθνές περιβάλλον που αναφέρεται μέσα και ο Γιάννης και ίσως ζούμε στην πιο σκληρή εποχή ως Έλληνες. Έχουμε μπει ουσιαστικά στο στόχαστρο. Βλέπουμε μια Τουρκία απέναντι να υποστηρίζεται σχεδόν όλες από όλες τις δυνάμεις. Η Ρωσία την υποστηρίζει, πήρε η Ρωσία. Το Ισραήλ την υποστηρίζει. Η Ευρώπη την υποστηρίζει, η Γερμανία την υποστηρίζει. Και εμείς μένουμε απ' έξω. Είχε πει κάποτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκής, ο Χρήστος Αρζετάκης. Είμαστε έθνος ανάδελφων. Αλλά γιατί τόσο πολύ είμαστε τέτοιο έθνος ανάδελφων. Και γιατί να τραβάμε αυτά που τραβάμε αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε καλή διπλωματία να πω. Εγώ θα το έλεγα κάπως αλλιώς. Είμαστε μαγαζί μου, γι' αυτό το τραβάμε αυτά που τραβάμε. Είμαστε το καλύτερο μαγαζί της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα πάντα, εκτός από αυτά που λένε για τα πετρέλαια και τον ορυκτό πλούτο, έχουμε και πολλά άλλα ακόμα. Έχουμε ήλιο, έχουμε θάλασσα. Και βεβαίως είμαστε στο πιο στρατηγικό σημείο της Ευρώπης, όπως και η Κύπρος. Γι' αυτό και περνάμε αυτά που περνάμε. Γιατί δεν Ρωσία που αναφέρεσαι η Γιάννη σε κάποια σημεία στη Ρωσία, εγώ το ήθελα να πω ότι τις τελευταίες μέρες αποδείχθηκε ότι η Ρωσία. Αν και πολύ περιμέναμε εδώ από τη χώρα να μας βοηθήσει, δεν βοηθάει. Όσοι πολιτικοί υποστήριξαν θέσεις της Ρωσίας και είπαν ότι να πάμε προς τον πρωτό τους, έφυγαν από την πολιτική σκηνή εν μία νυχτή. Επίσης, βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση πάλι υποστήριξε την Τουρκία, δεν θέλαμε να χαλάσουμε τις σχέσεις με την Τουρκία, είδε μόνο τα συμφέροντα των καταδετών και η κόκκινη αρκούδα που λέμε κάποια μέρα θα ξυπνήσει, τελικά ποτέ δεν ξύπνησε, είτε κοιμάται ή κάνει ότι κοιμάται. Προς το παρόν πάντως δεν θέλει να αναλάβει κάποιον ρόλο στην περιοχή για να κρατηθούν ισορροπίες. Δεν έχουμε καμία ισορροπία αυτή τη στιγμή και πολιτικά στην περιοχή. Και νομίζω ότι ο συγγραφέας θα ήθελα να τοποθετηθεί και από αυτού αργότερα. Σε σχέση με τις ΗΠΑ, κάποια πράγματα που αναφέρονται, θα ήθελα να πω ότι είναι καλό να μάθουν και να και διακρίνονται πολλά πράγματα μέσα από το βιβλίο και από την αρθρογραφία του, και ο Γιάννης βεβαίως έχει σπουδάσει και στις ΗΠΑ και γνωρίζει πολύ καλύτερα πώς δουλεύει το αμερικάνικο σύστημα και πώς δουλεύει η αμερικάνικη διπλωματία με σχεδιασμό δεκαετιών. Εμείς σχεδιάζουμε με σχεδιασμό ούτε μηνών, εβδομάδων και αυτοί δουλεύουν επί χρόνια για να δουν πώς θα εξελιχθεί μετά η εξωτερική τους πολιτική. Οπότε από όλες αυτές τις περιπτώσεις, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οι ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι κοιτάνε τα συμφέροντά τους, είναι η πιο φύλα προσκύνημη χώρα στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν μια ισχυρή ομογένεια στις ΗΠΑ. Και πάντοτε θα μπορεί να πιέζει τον εκάστοτε πρόεδρο και να πει ότι κοιτάξτε εδώ πέρα η Ελλάδα έχει κάποια συμφέροντα, πρέπει να τα διασφαλίσετε. Κάνουν το παιχνίδι τους βέβαια, αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε το δικό μας. Γι' αυτό το λόγο και σαν Ελλάδα δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε ούτε στην Ευρώπη ούτε σε κανέναν άλλον. Στα δικά μας τα πόδια πρέπει να στηριχθούμε. Και ανέκαθεν, αν το είχαμε πετύχει αυτό το πράγμα, σήμερα θα είχαμε άλλη όψη σαν χώρα. Από το 1821 τα δάνεια της Επανάστασης ξεκινήσαμε Αγγλικό κόμμα, Γαλλικό κόμμα, γιατί. Γιατί τώρα τα κόμματα να μετεξελίσσουν και να λένε ο ένας είναι υπέρ της Γερμανίας, ο άλλος υπέρ της Αμερικής και όλα αυτά. Αυτά θα έπρεπε να εξελιχθούν. Είναι όλα τα κόμματα θα έπρεπε να είναι ελληνικά και διαχρονικά γι' αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Μια και είπαμε για τα κόμματα,
Πλέον τα κόμματα έχουν χωριστεί, όπως γνωρίζετε και όλοι που θα καταλαβαίνετε, σε μνημονιακά και αντιμνημονιακά. Πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω πλέον πώς που θα διηγηθεί και πού θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Πάντως να ξέρετε ένα πράγμα. Ό,τι και να λένε τα αντιμνημονιακά κόμματα, ό,τι να λένε τα μνημονιακά κόμματα, από ό,τι φαίνεται, οι ξένες δυνάμεις και κυρίως η Ευρώπη μας οδήγησε σε αυτό το σημείο εντέχνως. Να μην μπορούμε να βρούμε άλλη διέξοδο, όπως σήμερα δεν μπορεί να βρει η Κύπρος άλλη διέξοδο. Και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, αν δεν το χειριστούμε καλά, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου δεν χειριστούν καλά τα ζητήματα αυτά, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο και να βρούμε αυτό που λέει ο Γιάννης στο στίχημα της αναγέννησης να το κερδίσουμε. Γιατί δεν έχουμε άξιο πολιτικό προσωπικό. Αυτό είναι δυστυχώς. Η κεντρική πολιτική σκηνή δεν είναι άξια αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθει στις ευθύνες. Δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά δυστυχώς στην κεντρική πολιτική σκηνή υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε σε περιπτώσεις αυτοδιοικητικών που οι άνθρωποι παρά τις περικοπές των πόρων, παρά όλα αυτά που υφίσταται την τοπική αυτοδιοίκηση, να προσπαθούν να κρατήσουν το με πράγματι και το είναι ο Δήμαρχος Λεβενών και τον συμφέρον πράγματι αυτή τη στιγμή, γιατί κρατάει το Δήμο με τόσες δυσκολίες που δέχεται την κεντρική κυβέρνηση, κρατάει το Δήμο δυνατό και ισχυρό και τα Γρεβενά είναι πρότυπο. Τέτοιους ανθρώπους αν είχαμε στην τοπική και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν καλύτερα. Όμως προφανώς οι μεγάλοι αυτοί που μας διαχειρίζονται δεν θέλουν άξιους πολιτικούς ανθρώπους. Το πολιτικό προσωπικό υστερεί. Και αυτό το πράγμα το καταλαβαίνετε όλες, δεν χρειάζεται να σας το πω. Αλλά γιατί γίνεται? Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να είναι άνθρωποι ικανοί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είδαμε τι τραβάμε τον Αρβανιτόπουλο και το σχέδιο Φινά. Είδαμε με τον Λικουρέτζο που επί τρεις μήνες συνέχεια σκέφτεται να δει τι θα κάνει τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Το βιώνουμε καθημερινά. Κάτι συμβαίνει. Είδαμε την προηγούμενη κυβέρνηση με τον Λοβέρντο και τα νοσοκομεία τι τραβούσαμε. Κάτι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Το καταλαβαίνετε όλοι σας πιστεύω. Και να πάμε σε αυτή τη σημερινή κυβέρνηση. Από ό,τι φαίνεται, οι εκλογές δεν θα έχουν κοντά. Έτσι και εγώ αυτό πιστεύω, θα αργήσουν κάπως να μπει η προηγική επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ίσως μαζί με τις αυτοδιοικητικές του Ιουνίου του 2014 θα ξαναβούμε εκλογές. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ένα χρόνο τώρα που έχουμε αυτή την κυβέρνηση και επειδή ο Γιάννης αναφέρει μέσα σε κάποια στατιστικά στοιχεία, δεν έχουν αλλάξει κατά πολύ. Δεν βλέπω να αλλάζουν πολλά πράγματα. Θα βαδίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Ανάπτυξη δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής και να μην είμαστε. Πρέπει να δούμε κάποια ελπίδα αισιοδοξία και κάποια ακτίνα αισιοδοξία δεν βλέπουμε μέχρι στιγμή. Πώς να δούμε όμως. Πώς να δούμε όταν υπάρχει και υπέρμαν την φορολογία. Και δίνει κάποια στοιχεία για στο βιβλίο για το θέμα της φορολογίας και τα οποία επισημαίνει μέσα. Και εγώ θέλω να πω ότι με τέτοια υψηλή φορολόγηση που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή, πώς να βγει από την ύφεση. Έχουμε φορολόγηση σκανδιναβικών χωρών και ανταπόκριση και ανταπόκριση από το κράτος Ουγκάντα, κράτος Ουγκάντα ανταπόκριση. Πώς να έρθουμε δηλαδή στο σημείο να φτάσουμε δηλαδή να έχουμε μια ολοκληρωμένη παρουσία ως κρατική διοίκηση. Δυστυχώς δεν υπάρχει και το βλέπω αυτό καθημερινά. Από εκεί και πέρα ο Γιάννης δίνει κάποια στοιχεία για το θέμα του ορεικτού πλότου. Σωστά τα στοιχεία, αλλά εδώ πέρα το θέμα είναι και πολιτικό. Γιατί κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να εκμεταλλευτούμε τώρα αυτή τη χρονική στιγμή τον ορεικτό μας πλούτο. Προέχουν τα κυπριακά κοιτάσματα και μετά να έρθουν τα ελληνικά κοιτάσματα και να τα διαπραγματευτούν όπως αυτοί θέλουν. Είτε να μπλέξουν μέσα τους Τούρκους για να μπουν στη μέση και να πούν: κοιτάξτε, οι 7 αδερφές να πούν: κοιτάξτε, παίρνουμε εμείς και τα μοιράζουμε όπως θέλουμε. Γιατί αυτά κάνουν. Είναι δυστυχώς η κακή μοίρα των χωρών που έχουν από κάτω από το υπέδαφος τους ορεικτό πλούτο. Να μην βρίσκουν ποτέ την ησυχία τους. Καλύτερα να είμαστε μια χώρα που δεν έχει τίποτα παρά αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε, το μαγαζί γωνία. Σε πολλά θέματα αναφέρει το Γιάννη στο βιβλίο, τα οποία θα πρέπει να το διαβάσετε για την παιδεία, για τον πολιτισμό, για τους χώρους, για τις επιχειρήσεις. Με το σύστημα που υπάρχει σήμερα, δεν βρίσκουμε άκρη το θέμα των επιχειρήσεων. Βιώνουμε όλοι το κλείσιμο καταστημάτων, βιώνουμε όλοι το κλείσιμο επιχειρήσεων. Τα ασφάλιστρα σε τιμές 2007 και 2008 που η αγορά ήταν στο Zenith και αυτή τη στιγμή που η αγορά πεθαίνει, αργοσβήνει, κανένας δεν λέει να μειώσει την φορολογία και στους επιχειρηματίες, αλλά και στα ασφάλιστρα, στο ΝΙΚ, στο ΙΚΑ, στο ΑΕΠ. Ουσιαστικά ο ΑΕΠ πλέον βγαίνει περισσότερο από ένα ενίκιο. Να νοικιάζει κάποιο ένα μαγαζί πολύ φθηνότερο από το να πληρώνει τα ασφάλιστρα του ΑΕΠ. Και με ανταπόδοση, μηδενική. Μηδέν. Έτσι λοιπόν, η
έτοιμο σε διοίκηση και αυτή έχει τα προβλήματά τη με τα γραφειοκρατία και όλα αυτά που βιώνουν. Τα ξέρουν και αυτοδιοικητικοί, τα ξέρετε και εσεί τι βιώνετε καθημερινά. Και βεβαίω πρέπει αυτό που σα είπα και πριν. Η Ελλάδα για να καταφέρει να κάνει κάτι και να βγει από αυτό το αδιέξοδο πρέπει να στηριχθεί στα δικά τη πόδια. Και ουσιαστικά ο Γιάννη δίνει στο βιβλίο του κατευθύνσει, προοπτικέ. Και τον συγχαίρω για αυτό το πράγμα, γιατί είναι από τους λίγους ανθρώπους, τα λίγα βιβλία που διάβασα, που δεν μένει στάσιμο σε κάποια ζητήματα να πει τι βιώνουμε αυτή τη στιγμή και τι μόνο τι καταγράφει, προτείνει, δίνει λύσεις. Και αυτό είναι το σημαντικό που το λέει και ο Πλάτωνας στα βιβλία του και στην πολιτεία του Πλάτωνος και στον Πυθαγόρα και στα δύο βιβλία αυτά. Λέει ποιος θα πρέπει να είναι ο ιδανικός άνθρωπος, ο ιδανικός πολίτης. Ο πολίτης που συμμετέχει, που δίνει λύσεις, που γράφει. Αυτή τη στιγμή ο Γιάννης έχει αυτό το πόνιμο. Το πόνιμο το οποίο πραγματικά, εμένα ως δημοσιογράφος που υποτίθεται γνωρίζω το γίγνεσθε, το πολιτικό και το κοινωνικό, με φώτισε σε πάρα πολλά σημεία που έμεινα έκπληκτος. Πραγματικά κάτσε και το διάβασα και λέω ότι αυτό το βιβλίο έχει τόσα πολλά στοιχεία που δεν τα ήξερα. Γι' αυτό σας προτείνω να το διαβάσετε όλοι σας. Για να καταλάβετε, να μπείτε που λέμε στην καθημερινή γλώσσα στο παιχνίδι και να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Γιατί από τις τηλεοράσεις αλήθεια δεν θα ακούσετε. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Είμαι άνθρωπος του μέσου μαζικής ενημέρωσης και ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Το σύστημα λειτουργεί έτσι. Από ανθρώπους αγνούς και σπουδαίους όπως είναι ο Γιάννης ο Μίτσος που έχω την τιμή να είναι φίλος μου και βεβαίως να συνομιλώ πολύ συχνά μαζί του και να με διαφωτίζει σε πολλά ζητήματα, δεν θα έχετε την ευκαιρία να λάβετε γνώσεις, αλλά μέσα από αυτό το βιβλίο, διαβάζοντάς το, θα κατακτήσετε πολλά. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά χάρηκα την εισήγηση του Μιχάλη, δυναμική εισήγηση. Θα μου επιτρέψει για μένα μερικά λόγια για το βιβλίο. Μας μάζεψε σήμερα εμάς όλους εδώ ένα στίχημα. Να σκεφτούμε, να κουβεντιάσουμε και να πάμε λίγο παραπέρα την υπόθεση του πολιτικού διαλόγου. Το τρίτο βιβλίο του φίλου Γιάννη, τρίτο μέσα σε 16 χρόνια, έχει τον τίτλο «Το στίχημα της αναγέννησης» και παλεύει κυριολεκτικά με τη δύσκολη ελληνική παρουσία μέσα σε ένα πολύ τραχή διεθνές περιβάλλον, με το μέλλον αβέβαιο και φορτωνιασμένο. Όπως και ο Μιχάλης, δεν μπορώ και εγώ να μην σχολιάσω το εξώφυλλο με τη σχεδόν αόρατη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί από εμάς, πιστεύω, αυτές τις μέρες να αναρωτιόμαστε πού είναι η Ευρώπη, πίσω από ποια καθημαγμένα ταμεία βρίσκεται κρυμμένη. Και έχουμε και τον Παρθενώνα να παραμένει σύμφωνο πολύπλευρο μιας άλλης προοπτικής, μιας άλλης ιδέας για την πολιτική. Βέβαια, φέρνοντας στο κορμί του τα σκληρά σημάδια της ιστορίας. Ο Γιάννης είχε πάντα το σαράκι της δημόσιας γραφής, της δημοσιογραφίας. Από τα μαθητικά μας χρόνια διάβαζε, αποδελτίωνε, οργάνωνε αρχεία περιοδικών και ποικίλων δημοσιευμάτων. Άρθρα, συνεντεύξεις, η σύνταξη των εντύπων κυριολεκτικά τον κατέτρωγε. Το παταράκι στον ελεύθερο λόγο του Στέλιου Μιγδάνη, του στρατηγού, θα είχε πολλά να διηγηθεί εκεί κοντά στο 1987-88 για τις προσπάθειες να κρατήσει μια επαρχιακή εφημερίδα, μια καλή ρότα, μακριά από τη σκύλα της μικροπολιτικής ανοησίας και τη χάριβη μιας συμφεροντολογικής κακοσύνης. Ξέρετε, το δημοσιογραφικό συνάφι, Πολάκης ως ευώδες χειροστάσεων, ενδύεται τη Λεοντή της δικαιοσύνης και τότε εκτοξεύει και σκορπίζει τοξικές ορμήγες. Και είναι δύσκολο το άθλημα να δεθείς στο κατάρ της ανάλωσης Οδυσσέας για να μην σε περιλάβουν οι σιρήνες. Έχοντας τώρα μπροστά μας το βιβλίο αυτό, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε, οφείλουμε να αναρωτηθούμε. Αξίζει τον κόπο να συζητάμε, να κάνουμε περίπτωση ψηφιδωτά από λόγια, να αναλύουμε την ίδια στιγμή που το λεπίδι μιας οφτερής πραγματικότητας θερίζει την καθημερινή μας ζωή. Και μιλάω βέβαια για την κρίση. Ξεκίνησα την Πέμπτη να γράψω δύο-τρία λόγια για το σήμερα. Τότε ήταν η μέρα της παγκόσμιας ποίησης και συνάμω
το νέο Κυπριακό είχε ξεσπάσει με φούρνο. Ήρθε λοιπόν τον Γιώργο Σεφέρη στο απίστευτα επίκαιρο ποίημα «Σαλαμίνα της Κύπρος». Βέβαια να με συγχωρέσετε, γιατί δεν ταιριάζουν επίθετα στην ποίηση. Είναι από μόνη της, και το πιστεύω γερά αυτό, το καλύτερο αντίδοτο στο φαρμάκι μιας φιδίσκιας πολιτικής. Λέει λοιπόν ο Σεφέρης, «Κύριε, βοήθεια να θυμόμαστε, πώς έγινε τούτο το φωνικό, την αρπαγή, τον δόλο, την ιδιοτέλεια, το στέγνωμα της άκαθας. Κύριε, βοήθεια να τα ξεριζώσουμε». Έχουμε εδώ τους Άγγους, την ΕΟΚΑ, τις αιώνιες αδικίες. Είναι φυσικά η δεκαετία του 50. Αποθαρρύνεται λοιπόν και συνεχίζει. Τώρα καλύτερα να λησμονήσουμε πάνω σε τούτα τα χαλίκια. Δεν θέλα να μιλάμε. Τη γνώμη των δυνατών ποιος θα μπορέσει να τη γυρίσει. Ποιος θα μπορέσει να ακουστεί. Καθένας χωριστά ονειρεύεται και δεν ακούει το βραχνά των άλλων. Έτσι και σήμερα ο βραχνάς των άλλων, ο βραχνάς όλων μας, πνίγεται. Αλλά κάπου αχνοφαίνθηκε το δίκιο. Κοιτάξτε λίγο πώς κλείνει το ποίημα. Ναι, όμως ο μανδατοφόρος τρέχει και όσο μακρύς να είναι ο δρόμος, θα φέρει σε αυτούς που γύρευαν να αλυσοδέσουν τον Ελίσποντο το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας. Φωνή κυρίου επί των υδάτων. Νήσος της έστη. Αυτή η νήσος του ποιητή βέβαια είναι η Κύπρος. Και για αυτούς τους τύπους, ναι, εμείς δεν μπορούμε, δεν μας επιτρέπεται να αφήσουμε τη σκέψη, την κριτική, το διάβασμα, την πράξη, το μεταξύ μας διάλογο που μπορεί, αν εμείς τίμια σκάψουμε, να μας φέρει πολλαπλάσιο καρπό. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας το βιβλίο τούτο, σαν αφορμή σκέψης και κρίσης, κριτικής ικανότητας. Ένα βιβλίο που ο Γιάννης το χτίζει σε 4 μέρη. Στο πρώτο, είπε και ο Μιχάλης αρκετά, έχουμε την Ελλάδα του μνημονίου. Ταλαιπωρημένη, αλλά πάντα πλούσια, με ένα διαφορετικό τρόπο. Εξουθενωμένη, αλλά συνέχεια ζωντανή. Αριθμοί, παραδείγματα, το ερώτημα πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Είναι η ολοφάνερη η αγωνία του να κρατηθεί όρθια η ιδέα της χώρας, το ίδιο το σώμα του γένους. Συνεχίζοντας το δεύτερο τμήμα, η Ελλάδα και ο κόσμος. Μπροστά μας περνούν ο οικουμενικός ελληνισμός, το τέλος της μεταπολίτευσης, ο μακεδονικός αγώνας και η βαλκανική πολέμη, η Κύπρος ξανά. Θέλω να κρατήσω από αυτή την ενότητα τον τίτλο «Από τον αγώνα της ανεξαρτησίας στην υποδούλωση των αγορών». Να μην ξεχνόμαστε κιόλας, γιατί μεθαύριο ξημερώνει 25η Μαρτίου. Και να θυμούμε εδώ τον Νίκη Ταρά να διηγείται για τη μάχη της Αράχοβας στις λιγοστές αράδες των αναμνήσεων του Χρουσοφή με ολοζώντανα όμως ελληνικά. «Εκκρουστάλλεσαν τα γένια μου», λέει. Τέτοιοι ανθρώποι εγεώργησαν τα δικά μας κόμματα. Στο τρίτο τμήμα έχουμε το διεθνές περιβάλλον να παρελάβει με την Κίνα, τη Μέση Ανατολή, τη Ρωσική Άρθρο, τις Αμερικανικές εκλογές. Εδώ η παγκοσμιοποίηση συζητιέται αναλυτικά μαζί με, όπως ονομάζει ο Γιάννης, τη φιλελεύθερη ουτοπία και την αποδόμηση του δυτικού καπιταλισμού που βλέπουμε εν ολίγης και την κατάρρευση του σιγά σιγά με όσα καταλάβει, ας πούμε. Τέλος, στο τέταρτο κομμάτι του βιβλίου υπάρχει ένα πιο αναπάντεχο, μια πιο αναπάντεχη προοπτική, ένας επίλογος όπου εξετάζεται ο ρόλος της θρησκείας στην πολιτική. Εδώ χαίρομαι και θέλω να ξεχωρίσω το κεφάλαιο που έχει, το άρθρο που έχει για την φιλοκαλία και τον επίσκοπο Κάλιστο Βουέρ, πραγματικά δείχνει τι εκρηκτική μαγιά για την κοινωνία μπορεί να είναι το επισκοπικό ομοφόριο όταν αυτό όμως λειτουργεί. Δεν θέλω να σας κουράζω πολύ. Ένας φίλος, μια δημιουργική ψυχή, συνηθίζει να κλείνει τα μικρά ηλεκτρονικά επιστολάρια που μας στέλνει
με το εξής ερώτημα για τη ζωή μας. Το ερώτημα είναι, αληθεύεται? Είναι τρομερό. Και τι απάντηση να δώσουμε? Για τον φίλο Γιάννη εύχομαι, και για μένα και για όλους, να συνεχίσει το πάλιμα με τέτοιες οργείς ερωτήματα κατά νου. Και κλείνω με ένα μικρό ιστερόγραφο. Όλοι θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε το βιβλίο, και αξίζει όπως είπε ο Μιχάλης, να δούμε και κυρίως να προβληματιστούμε. Και πιστεύω και εδώ σήμερα, και θα είναι το άκρος θεμητό, να συνομιλήσουμε. Μπορούμε όμως να αποτινάξουμε το σκοτάδι από πάνω μας, να ξαναστήσουμε ελπίδα και χαρά. Μια είδηση που πήρα στην εφημερίδα παραπροχθές μου έδωσε θάρρος. Αν στον υπολογιστή σας βάλετε τις λέξεις Γιώργος Κοντογιώργης και Βρεβενά, αν τις γκουγκλάρετε δηλαδή ελληνιστή, θα βρεθείτε μπροστά σε μια έκπληξη. Αν υπήρχε διαγωνισμός τολμηρής πολιτικής σκέψης τύπου Eurovision, τα Βρεβενά μας και εκεί θα ήταν μια ουσιαστική πρωτιά. Ψάξτε το και μην ανησυχείτε. Δεν θα περάσει αν του φέκει στους Οδράμελες από το μεριά και από την Ελλάδα όλη. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Είναι η τέταρτη βιβλιοπαρουσίαση και ειλικρινά το να παρουσιάζεις το καινούριο σου δημιούργημα, το καινούριο σου πόνημα στην ιδιαίτερη πατρίδα σου έχει μεγάλη διαφορά. Μέσω φίλων, συγγενών, γνωστών, συμμαθητών, είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν το νιώθεις αν δεν είσαι εδώ πέρα. Είναι συγκινητικό αυτό. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε για την φιλόξενη αίθουσα που είχατε την καλοσύνη να μας διαθέσετε. Ευχαριστώ και εσάς που ήρθατε, Μιχάλη, Αντώνη. Να ευχαριστώ τις εκδόσεις, την Μερκωμένη, Διώτη, τον Τάκη των Αναγνώστου, βιβλιοπωλείο Συναγώνιστο και επίσης τη σύζυγό μου Λαβρινή, της οποίας έχω αφιερώσει το βιβλίο για την πολύτιμη προσφορά, στήριξη και υπομονή της τον τελευταίο καιρό, που πραγματικά οι συγγραφείς έχουν ένα μειονέκτημα. Ξοδεύουν πολύ χρόνο μελετώντας, απομονωμένοι και εργαζόμενοι πνευματικά. Το βιβλίο όντως έχει αυτόν τον παράδοξο τίτλο «Το στίγμα της αναγέννησης μέσα σε τόσο δύσκολους καιρούς». Όλοι μιλάμε για δύσκολες μέρες, για μια κατάθλιψη, για μια χρεοκοπία, για το τέλος της ζωής και της κοινωνίας όπως την είχαμε συνηθίσει. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα που μου κάνουν πάρα πολλοί φίλοι, πώς μου ήρθε ο τίτλος και για ποιο λόγο ξεκίνησα να γράφω αυτό. Ήταν το Νοέμβριο του 2011, όταν ήταν η μεγάλη σύνοδος κορυφής του G20 στις Κάνες. Ήταν εκείνη η εβδομάδα που ο Παπανδρέου και ο Μπερλουσκόνη ουσιαστικά παρακυρώθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συμφωνία της Μέρκελ και του Σαρκοζή. Εγώ ήμουν στη Βιέννη, σε ένα πανευρωπαϊκό meeting, σε μια πανευρωπαϊκή συνάντηση τελεχών, σε επαγγελματικό ταξίδι. Το πρωί μου λέει ο Γερμανός οικοδεσπότης, μου λέει το βράδυ λέει, δεν θα έχετε πρωθυπουργό. Ξαφνιάστηκα, λέω, μα τι λες τώρα, αφού πριν λίγες μέρες είχε ήδη κλείσει η συμφωνία για το μνημόνιο και ο Παπανδρέου κάτι πήγε να ψηφίσει για δημοψήφισμα, που αυτό ήταν μάλλον και η τελευταία του λέξη στα ευρωπαϊκά δρόμενα, διότι μετά έφυγε ο πρωθυπουργός. Το βράδυ λοιπόν όντως τελειώσαμε τη συνάντηση. Μαζευόμαστε να φάμε στο ξενοδοχείο, αρχίζουν τα κανάλια τηλεόραση, το CNN, τα μεγάλα κανάλια, τέλος το Παπανδρέου, τέλος εποχής. Παράλληλα όμως, δεχόμαστε και μια σφοδρή επίθεση ως Ελλάδα, αυτό που δηλαδή βίωσε και η Κύπρος την περασμένη εβδομάδα, ότι οι Έλληνες είναι ανακόλουθοι, το Bloomberg, το Sky, το BBC, το CNN. Δεν θυμάστε τι είχε γίνει με το Spiegel. Ήταν μια μορφή πολεμικής σύγκρουσης ουσιαστικά αυτά που μεταδίδαν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό το βίωσα την επόμενη μέρα, που στη συνάντηση καθίσαμε όλοι οι εκπρόσωποι των χωρών εκεί πέρα, να έχω το Γερμανό απέναντι, στάντα άρνηση, να έχεις όμως Πολωνούς, Τσέχους, Ούγγρους, να συγκοιτάνε με μία μεμσημυρία, να συγκοιτάνε με μία απαξίωση, να πετάνε σχόλια του τύπου ότι εσείς φταίτε στην Ελλάδα που μας πήρατε τα ευρώ και μας φέρατε σε αυτή τη φάση που είμαστε σήμερα.
Δηλαδή ένιωσα όλη εκείνη τη μέρα, 25 χρόνια ταξίδεψα, σπουδάσα στο εξωτερικό, πρώτη φορά τόσο άσχημα σε συνάντηση με ξένους. Την επόμενη μέρα, στο πρωινό στο ξενοδοχείο, ήταν αραδιασμένες οι εφημερίδες, οι γερμανικές και οι διεθνείς, και άλλα Tribune, ο Spiegel, η αυστριακή, η Hazard, και λέει αν δεν τους αρέσει τους Έλληνες, είχε το Θόδωρο τον Κολοκοτρώνη με το 5.000 και το ευρώ. Να γυρίσουν πίσω στο ευρώ, στη δραχμή του. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, πέρα από τις πολιτικές αποφάσεις, υπάρχουν χιλιάδες αποφάσεις από τα μίντια, πώς πρέπει να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη και ένα σωρό. Και γι' αυτό γιατί το έκανα. Και κλείνοντας, όταν γύρισα στο αεροδρόμιο, πήγαινα να αγοράσω στο εκεί που έχουν τα δώρα και αυτά, ένα μικρό αρκουδάκι για το μικρό, βγάζω την κάρτα Visa. Και με κοιτάει αυτή που ήταν υπάλληλος εκεί πέρα, δεν ήταν ούτε αυστριακά ούτε ευρωπαίοι, είναι μαλαψά χαρακτηριστικά κάπου από τη Μέση Ανατολή. Γυρνάει, τη βλέπει, λέει Greek visa, λέει ελληνική visa. Δηλαδή, πώς βλέπουμε, ας πούμε, έναν άνθρωπο που τον καταζητούμε και λέει εσείς αυτός, ξέρω εγώ, με μια αξίωση και ένα τρόμο στα μάτια της. Λέω, ναι, είναι η Greek visa. Μετά από λίγο λέει, λεφτά έχει μέσα μου, λέει στην κάρτα. Σκεφτείτε, δεν έφυγε το κοριτσάκι, απλώς τι λύση κεφάλου υπέστη. Και οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί και οι ευρωπαϊκοί λαοί με τις αποφάσεις που έπρεπε να τις συνοδεύσουν και να δω το μανδύα. Έτσι λοιπόν γυρνώντας στην Ελλάδα, λέω γιατί είναι δυνατόν να είμαστε τόσο ξοφλημένοι, είναι δυνατόν εμείς ένας λαός ιστορικός που δώσαμε αγώνες και δύσκολους και σκληρούς και είχαμε και την παρακμή μας και την ακμή μας να είμαστε στο σημείο. Και έτσι λοιπόν άρχισε και το έδωσα όλο το βιβλίο. Και κυρίως το πρώτο μέρος που είναι και το επίκαιρο μέρος για την κρίση, πώς φτάσαμε εδώ, τι εκτιμούμε ότι μπορεί να γίνει, γιατί η Ελλάδα δεν είναι φτωχή χώρα, ποια είναι τα δυνατά της σημεία. Αυτά λοιπόν όλα προσπάθησα να δώσω με έναν απλό και κατανοητό τρόπο, έτσι ώστε ο μέσος πολίτης, ο οποίος δεν είναι ούτε τεχνολόγος ούτε πολιτικός επιστήμων, να καταλάβει και να υποψιαστεί τι παίζεται γύρω του, γύρω από αυτά τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν το μέλλον μας και την καθημερινότητά μας και από εδώ και στο εξής θα αποτελούν ακόμη περισσότερο τη ζωή μας. Πέρα λοιπόν από όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σε ελληνικό επίπεδο και επειδή υπάρχει η ερώτηση η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει και όλα αυτά, αυτό που πάντα γίνεται σε μεγάλες και μεταβατικές περιόδους της παγκόσμιας ιστορίας είναι ότι μόνες τους χώρες και λαοί δεν είναι πάντα αυτοί οι οποίοι αλλάζουν το ρούχο της ιστορίας. Συνήθως, όπως λέει και ο Θουκυδίδης, γίνεται ένας συσχετισμός δυνάμεων που εκεί πάνω γίνονται μεγάλες αντιπαραθέσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνει η Ενωμένη Ευρώπη, η οικογένειά μας, ο Αντώνης και ο Μιχάλης αναφερθήκαν και στο εξώφυλλο με τη σκιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το όραμα, είναι ότι μετά από 50 χρόνια, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτό που ζει η Ευρώπη είναι ουσιαστικά μια κρίση ταυτότητας. Ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε, πού πάμε. Πρόκειται για μια γερμανική Ευρώπη, πρόκειται μια ευρωπαϊκή Γερμανία. Η Ευρώπη έχει ένα καλό και έχει ένα κακό. Ότι επί 60-65 χρόνια είναι ένας φάρος σταθερότητας και ειρήνης στον πλανήτη και από την άλλη μεριά έχουμε τρία νομίσματα. Το ευρώ, τη Βρετανική Λίρα και τα νομίσματα κάποιων άλλων χωρών μικρών, Τσεχία και Λετωνία, οι οποίες δεν είναι στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα πώς θα οδηγήσει, πώς θα προχωρήσει. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε ότι με το σύστημα του ευρώ, όταν δεν έχεις ενιαία δημοσιονομική πολιτική και έχεις διαφορετικά μοντέλα οικονομικά, κάποιος μπορεί να ηγείται, δηλαδή σε μια οικογένεια, ποιος έχει το μεγαλύτερο πορτοφόλι και αυτός δίνει εντολές. Εκεί λοιπόν αρχίζει το πρόβλημα τι θα γίνει με τις άλλες χώρες οι οποίες αρχίζουν και μπαίνουν σε ένα σπιράλ ύφεσης, ανεργίας και αυτά λοιπόν άμα τα μαζέψουμε όλα θα δούμε ότι βρισκόμαστε προ μεγάλων αλλαγών οι οποίες ζυμώνονται αυτή τη στιγμή. Η Κύπρος ήταν το έναυσμα το οποίο αμφισβήτησε ουσιαστικά την ηγεμονία των αποφάσεων του Euro. Αυτό βέβαια από τη μια μεριά θα το υποστούμε με όποιες συνέπειες και αν είναι. Από την άλλη μεριά όμως έδωσε την ευκαιρία και σε άλλες ευρωπαϊκές ηγεσίες και λαούς να αρχίσουν να σκέφτονται τι γίνεται, πού πάμε. Η Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή μεγάλο έλλειμμα με ανεργία,
Έχει ρυθμούς ύφεσης πλειοψηφικά βέβαια, οι περισσότερες χώρες, αλλά και η ίδια η Γερμανία φέτος θα έχει 0,2% ανάπτυξη. Η Γαλλία θα έχει 0% ανάπτυξη στάσιμο. Και βέβαια η Βρετανία αρχίζει και έχει και δοκιμάζει την οικονομία της. Βέβαια την μειώσανε 2 μονάδες η Μούντις και η ξένη ήδη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ευρύ πρόβλημα. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί αυτή τη στιγμή στον παγκόσμιο καταμερισμό οικονομίας και ισχύως τα δεδομένα αλλάζουν. Έχει μεταφερθεί όλος ο πλούτος, όλη η οικονομία, η παραγωγή στην Ασία και ιδιαίτερα στην Κίνα, με αποτέλεσμα η Ευρώπη μεσουρανούσε τον 18ο αιώνα, τον 19ο αιώνα της Αμερικής, ο 21ος πάει στην Ασία. Και έχουμε δομικά προβλήματα όπως είναι το δημογραφικό μας, η μετανάστευση, γυρασμένες κοινωνίες, έχουμε κοινωνικά συστήματα τα οποία πρέπει να στηρίξουμε. Με άλλα λόγια, ερχόμαστε πάλι με ένα πρόβλημα πώς θα πάμε από εδώ και στο εξής, αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Και μην ξεχνάμε το μεγάλο παράγοντα των τραπεζών. Αυτό που βλέπουμε παγκόσμια αυτή τη στιγμή είναι η δημοκρατία, αυτό που ξέραμε και όπως νοούνταν στο παρελθόν, οι δημοκρατικές δυνάμεις, οι κοινωνίες, οι λαοί αποφασίζουν. Τώρα έχει φύγει αυτό από μπροστά μας, αποφασίζουν τα τραπεζικά συστήματα και μετά αυτό που θα αποφασίσουν θα το στείλουν στα κοινοβούλια για να πάρει την εντός εισαγωγικών νομιμοποίηση τη δημοκρατική. Δηλαδή, πώς είδαμε τον κύριο που πήρε μια απόφαση επαναστατική, δεν είχε ξαναγίνει στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα να κουρέψει τις καταθέσεις. Συνήθως οι ομολογούνται και οι επενδυτές και οι αυτοί που έχουν μετοχές πληρώνουν τις ζημιές των τραπεζών. Ποτέ δεν τις πληρώνουν οι καταθέτες. Άρα λοιπόν αποφασίστηκε στον κύριο που αυτό και εκλήθησε μετά η κυβέρνηση, όπως έγινε και στα τρία μνημόνια, με μορφή τηλεσυγγράφου να ψηφιστούν. Αυτή τη στιγμή γίνεται και ένα άλλο παιχνίδι νομισματικών αποζημίων. Έχουμε δηλαδή το ευρώ, το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθεματικό νόμισμα και στην Αμερική και στην Ασία και στην Κίνα και στη Ρωσία. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο στις μεγάλες οικονομίες να έχουν μεγάλες διακυμάνσεις στο νόμισμα. Με αποτέλεσμα οι μεγάλες χώρες θέλουν την νομισματική και την οικονομική σταθερότητα χωρίς τριγμούς. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον εμείς ως μικρή χώρα και η Κύπρος, η οποία η Κύπρος έχει το 0,5 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, είναι η μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μεγέθη δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι η Θεσσαλία η δικιά μας έχει 600.000 πληθυσμό, είναι περίπου μια Θεσσαλία, μια περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζητούμενο είναι ότι πέρα λοιπόν των οικονομικών αποφάσεων υπάρχουν και οι πολιτικές αποφάσεις που στην ιστορία την τελευταία στιγμή ανατρέπουν και δίνουν κατευθύνσεις. Πριν ένα μήνα γιορτάσανε στην Ευρώπη τα 60 χρόνια του οικονομικού μεταπολεμικού θάματος της Γερμανίας. Τι είχε γίνει τότε? Με τη συνθήκη του Λονδίνου του 1953 διεγράφησαν πάνω από το 50% των χρεών της Γερμανίας μεταπολεμικά, με αποτέλεσμα η Γερμανία να αρχίσει να παίρνει τα πάνω της με τις ευλογίες των συμμάχων ως ανάγκωμα της Δύσης στο Σοβιετικό Μπλοκ και τον έλεγχο της Γερμανίας, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, για να μην δημιουργήσει αρνητικό προηγούμενο. Όπως είχε γίνει δηλαδή τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους ταπείνωσε η Συμφωνία των Βερσαλιών, είχαμε τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, άνοδο του Ναζισμού, άνοδο του Χιτλερισμού, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό ήταν των Εγγλέζων η γραμμή που πέρασε και του Κέινς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα τότε στη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953 υπέγραψε μάλλον σε 70 χώρες όλα τα χρέη που είχε η Γερμανία. Και επίσης από τότε έχουμε και εμείς μεταπολεμικές αποζημιώσεις που αν τις παίρναμε μέχρι τώρα ενδεχομένως το 1/3 του χρέους της χώρας να μην υπήρχε αυτή τη στιγμή. Ιστορικό προηγούμενο λοιπόν υπάρχει. Αν θέλουν, αλλά επειδή η Γερμανία έχουν εκλογές στο φθινόπωρο, όλο το σύστημα κατευθύνεται βάσει της γερμανικής πολιτικής και των γερμανικών προτεραιοτήτων. Και βέβαια είναι και το μεγάλο ερώτημα, τι θα γίνει αυτό το εξάμεινο, διότι εμπλέκονται και γεωπολιτικές ανησυχίες και στη Μέση Ανατολή νέες ισορροπίες που επιδιώκουν και οι Αμερικανοί και με το ταξίδι του Ομπάμα, τον πρώτο που έκανε εκτός Αμερικής μετά την ορκομοσία του. Και εκεί λοιπόν θα τα δούμε τώρα και αυτό της Κύπρου που έγινε προχθές, είναι ένα κλειδί
στην όλη περιοχή. Αυτό που θέλω να δώσω μέσα από το βιβλίο και να αποδείξω είναι ότι εμείς ως Έλληνες πρέπει πάντα να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Καλά τα φλερτ με τους ξένους, με όλες τις μεγάλες δυνάμεις, θα μου πείτε μια χώρα πάντα έχει την ανάγκη ξένων, συμμαχιών και όλα αυτά, αλλά πρώτα δεν κοιτάξουμε το σπίτι μας. Να αξίσουμε μόνοι μας την πλάτη, μην περιμένουμε από τους τέλους. Πολλές φορές κορδωθήκαμε και το 1974 και στον εθνικό διχασμό, η ελληνική ιστορία, η νεότερη, είναι από τέτοιο παραδείγμα. Το δεύτερο, πιστεύω στο συνδυασμό των συγκυριών. Δηλαδή, αν αυτό που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή περνάει σε συνδυασμό με τις άλλες χώρες τόσο του Νότου της Ευρώπης αλλά και με τις διεθνείς οικονομικές αστάθειες και τις ισορροπίες των μεγάλων δυνάμεων, εκεί λοιπόν μπορούμε και εμείς να ελπίζουμε. Διότι αν πάμε 100 χρόνια πίσω, το 1895, που ο Τρικούπης είπε το δυστυχώς εκτοχεύσαμε, μετά από 10-13 χρόνια ήρθανε η Βαλκανική πόλεμη με την εποπία, που γιορτάσαμε σχεδόν το διπλασιασμό της χώρας. Έτσι λοιπόν, η ιστορία μας είναι κυκλική. Δηλαδή έρχεται η ακμή, έρχεται η παρακμή. Μετά τους Βαλκανικούς και την αύξηση της χώρας, ήρθε ο εθνικός διχασμός, ήρθε το 22. Μετά το 22 προωθήσαμε εκατομμύρια αδέρφια μας μετανάστες από τον πόντο την Μικρασία, φτιάξαμε το ελληνικό θαύμα, ξαναείπαμε το όχι το 40, γονατίσαμε 40-50 την δεκαετία, ξανά μπροστά η Ελλάδα, μετά τον πόλεμο, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα ξαναείμαστε σε ένα άλλο κύκλο της ιστορίας, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν ζυμώσεις, πάρα πολλές, δεν έχουμε δει τον τοκετό. Αυτό είναι θέμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να ξέρει πότε θα έρθει. Και επίσης, αυτό το οποίο δίνω μέσα στο βιβλίο, είναι ότι πήραμε και από την κρίση κάποια μαθήματα. Ο τρόπος που πολιτευθήκαμε τόσα χρόνια, άρχοντες και πολίτες, η ατιμορρησία, η άκρατη κομματοκρατία, η διαφθορά σε όλα τα επίπεδα, πολλές φορές με πολιτική προστασία, ο ρόλος των επιχειρήσεων, των τραπεζιτών, των ΜΜΕ, είναι θέματα τα οποία εμείς ως Έλληνες, ως κοινωνία, ως έθνος πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τα μνημόνια και η Τρόικα ήρθαν γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό καταρρεύσαμε εσωτερικά ως σύστημα, ως αξίες. Η κρίση δεν ήταν μόνο οικονομική και πολιτική, ήταν και κοινωνική και ηθική κρίση. Αυτά λοιπόν τώρα τα μαθήματα από την κρίση πιστεύω ότι μπορούν να μας οδηγήσουν και στην αναγέννηση και σε ένα καλύτερο αύριο. Απλώς, χωρίς εγώ να θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος, θα πρέπει να κινηθούμε σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι να γίνει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, ένα σχέδιο B-plan που λένε και τώρα, το οποίο θα έπρεπε να το έχουμε κάνει από καιρό σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Το δεύτερο είναι θέμα οικονομικό και νομικό, δηλαδή τι σημαίνει για τα επόμενα χρόνια όταν η εθνική κυριαρχία έχει υπονομευθεί ουσιαστικά με το αγγλικό δίκαιο και τι μπορείς από εκεί να σώσεις τα επόμενα χρόνια. Και το τρίτο, αυτό που είπε και ο Μιχάλης στην αρχή, το πολιτικό έλλειμμα, ότι θα πρέπει να δούμε μια καινούργια ηγεσία σε όλους τους τομείς της χώρας. Όχι, δεν λέω για την υπάρχουσα, λέω για την επόμενη γενιά, η οποία θα αναλάβει την ανασυγκρότηση του έθνους, της κοινωνίας, της οικονομίας, σε καινούργια πλαίσια. Το θέμα είναι ότι ένα παλιό μοντέλο αυτή τη στιγμή φεύγει, ένα καινούριο έρχεται. Προσπαθούμε να δούμε ποιο θα είναι, αλλά νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέροντες οι καιροί που ζούμε. Το θέμα είναι ότι θα περάσουμε μέσα από θυσίες, δάκρυα και ελπίζω χωρίς αίμα. Ελπίζω να διαψευστώ, αλλά θα πρέπει να σφίξουμε τα δόντια, να κρατηθούμε ζωντανοί για τα παιδιά μας, για το μέλλον, για αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Το 1821 οι πρόγονοί μας, όταν αποφασίσαν να κάνουν την Επανάσταση, δεν είχαν στο μυαλό δίπλα, δεν είχε εναλλακτική ο κολοκοτρόνης, άμα δεν μου βγει η Επανάσταση, κάτι άλλο θα κάνει. Εκεί τα πέσαν όλα και όλα. Όπως και το 40 ενδεχομένως. Πήραμε την απόφαση ενάντια στην Ιταλία. Θεωρητικά στο παγκόσμιο, στην παγκόσμια ιστορία βγήκαμε με χρυσά γράμματα. Και το κρατάμε αυτό. Είναι καμιά φορά και το δίπλα, όπως και στο Πούλκι, πριν είχαμε δίπλα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα δείγματα που μας κρατήσανε στην παγκόσμια ιστορία και σημαντοποιούν τις μεγάλες αλλαγές.
Θέλω να πιστεύω ότι τα μαθήματα από την κρίση θα μας γίνουν παθήματα. Δεν θα κάνουμε λάθη που κάναμε στο πρόσφατο παρελθόν και πιστεύω ότι ο καθένας από το μετερίζει του και εμείς ο συγγραφής και η τοπική αυτοδιοίκηση και η πολιτική και η ακαδημαϊκή θα βάλουμε πλάτη για το αύριο του τόπου. Σας ευχαριστώ και είμαι έτοιμος στις απαντήσεις, στις ερωτήσεις. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια τόσο σε εσάς, όσο και στους ομιλητές σας και σε όλους τους συνδιοργανωτές. Με πρωτεύον τον λόγο, όπως ξέρουμε, το Δήμο. Σας άκουσα με τα προσοχή και τους τρεις, πραγματικά σας δίνω τα έψημα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι τώρα, αυτή τη στιγμή τι κάνουμε. Καταρχήν αυτό που διαπίστωσα μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ενότητα στα πολιτικά κόμματα. Τα οποία πολιτικά κόμματα να βάλουν μπροστά, να βγάλουν το κομματικό μανδύα και να βάλουν πρώτα τον τόπο και την κοινωνία. Και όπως κάνουν τα πάντα για να γίνει βιώσιμο το χρέος, έτσι πρέπει να κάνουν και τα πάντα για να είναι βιώσιμη και η κοινωνία. Το οφείλω και στον τόπο και στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα βέβαια και εγώ έχω μια ένσταση μεγάλη, διότι δεν μπορεί να λέγεται Ενωμένη Ευρώπη όταν όλες οι χώρες που αποτελούν την Ενωμένη Ευρώπη το 2012 να είναι σε ύφεση και 12 θύς να εισραίουν στα ταμεία της Γερμανίας. Αυτό είναι απαράδειγμα και να σιωπά και από τα δυτικά η Αμερική και από τα ανατολικά η Ρωσία. Αυτά παίζουν με τις πλάτες όλων των κοινωνιών, όλων των χωρών. Δεν είναι δυνατόν ο ένας να κακοφορεί και ο άλλος και όλες οι άλλες χώρες να ζουν στο όριο της φτώχειας. Για ποια Ενωμένη Ευρώπη μιλάμε? Από εκεί και πέρα πρέπει άμεσα την κρίση να την κάνουμε ευκαιρία. Και εδώ που είπατε τους τρεις άξονες, εγώ συμφωνώ. Τον πρωτεύοντα ρόλο τον παίζει το κράτος. Και το κράτος δια της κυβέρνησης πρέπει να είναι φιλικό προς όλους τους κοινωνικούς εταίρους που συμβάλλουν στην ανάκαμψη κατά πρώτο λόγο, στην πολυπόθητη επένδυση που θα αποφέρει την ανάπτυξη. Άλλους τρεις άξονες που πραγματικά πρέπει να γίνουν άμεσα διαβουλεύσεις με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους πολιτικούς χώρους, να καθίσουν να δουλέψουν όχι για τα κόμματα, αλλά για τον τόπο και την κοινωνία. Αυτό απαιτεί η κοινωνία. Αυτό εισπράττουμε εμείς η αυτοδιοικητική κάθε μέρα. Και εμείς με προγράμματα, με παρεμβάσεις, μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε στον τόπο μας. Αυτό έχω να πω και σας ευχαριστώ μια άλλη φορά για την πρωτοβουλία που πήρατε να κάνετε αυτή την ημέρα. Να είστε καλά. Αυτό που θέλω να πω για το ρόλο της Γερμανίας που έχει μεγάλα πλεονάσματα, είναι και η μοίρα του ευρώ, ξέρετε. Δηλαδή, η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει μια τέτοια οικονομία που δανείζει με πολύ χαμηλά επιτόκια, τα ομόλογά της έχουν σχεδόν αρνητικό επιτόκιο, δηλαδή παρακαλούν επενδυτές η Γερμανία να τους δώσει ομόλογα με αρνητικό σχεδόν επιτόκιο, μείον 10,5 κλπ. Αυτό όμως τι έγινε? Την περασμένη δεκαετία έπρεπε οι χώρες του Νότου με το ευρώ να δανειστούν απίστευτα για να μπορέσουν να αγοράσουν προϊόντα σε ευρώ. Αυτό λοιπόν δημιούργησε μεγάλο δανεισμό του Νότου από τη Γερμανία, γερμανικές τράπεζες, επειδή είχε μεγαλύτερη οικονομική και καλύτερη οικονομική κατάσταση σε ισοζύγιο, σε εξαγωγές και σε επένδυση. Αυτό λοιπόν επάκουλο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα γι' αυτό βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο τώρα, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος, είναι και των άλλων. Το ΜΑΣΗ πώς δημιουργήθηκε? Δημιουργήθηκε από την κρίση του 92. Και η αφορμή ποια ήταν? Ήταν η ένωση του της Γερμανίας. Που αφού ενώθηκε η Γερμανία, γιατί επειδή δεν είχε χρήματα, τι έκανε? Άψε τα επιτόκια. Αυξάνοντας τα επιτόκια, ήρθαν όλα τα κεφάλαια της Αμερικής στη Γερμανία. Θυμάσαι ότι γινόταν και μέσα στην Ελλάδα εδώ πέρα, την περίοδο του Παπαγκράντου. Και δημιουργήθηκε αυτό εδώ πέρα. Το ΜΑΣΗ όμως με το τελό. Τότε όμως υπήρχε ηγεσία. Υπήρχε ένα σχόλιο, υπήρχε ένα μητέρα, οι οποίοι δημιούργησαν το ΜΑΣΗ. Το ΜΑΣΗ τι έλεγε? Έλεγε σύγκληση οικονομιών, έλεγε ενιαίο νομισματικό σύστημα και έλεγε
συνόλου, και απελευθέρωση κεφαλαίων. Αυτά, αν διατηρούσαμε και κρατούσαμε τη συνθήκη του Μάση, τότε δεν θα ήμασταν εδώ. Άρα, τι φταίει? Φταίει το έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας που υπάρχει στην Ευρώπη. Γιατί αν είχαμε ηγέτες τύπου Μιτεράν, Νικόλη, Καραμαλή του Παλιού, δεν θα είχαμε τίποτα. Αυτά είναι. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, διότι αυτοί οι ηγέτες ήταν οι οποίοι είχαν και είχαν συμμετάσχει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι. Και ήταν αυτοί οι οποίοι ζήσαν όλοι μετά την ασυνδρότηση της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό όραμα του Ζαν Μονέ και όλων των μεγάλων πατέρων της σύγχρονης Ευρώπης. Επίσης, τη δεκαετία του 90, ακόμη το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα δεν είχε δρομολογήσει τέτοιες δράσεις που είναι τώρα ανεξέλεγκτο με τα funds, τα κερδοσκοπικά χρηματιστηριακά κεφάλαια, τα οποία ουσιαστικά υποβάλλουν την πολιτική στους πολιτικούς και μετά εκείνοι την περνάνε στον κόσμο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αναπτύχθηκε με την παγκοσμιοποίηση μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, που μπήκε σε όλο τον πλανήτη στις περισσότερες χώρες που είχαν προβλήματα, με αποτέλεσμα μετά να χειραγωγούνται χώρες και λαοί, όχι από τις πολιτικές ηγήσεις, αλλά από τα οικονομικά ιδρύματα. Το πιστεύω γιατί ήταν η Γερμανία και τότε με την Ένωση και τώρα. Να απαντήσω για τη συνθήκη του Μάστερ. Για τη συνθήκη του Μάστερ πάνω έχει πάρα πολλά κενά. Και αυτό θα αποδειχθεί και στις επόμενες εβδομάδες, μήνες. Γιατί προέβλεψε κάποια πράγματα πώς θα κινηθεί το ευρώ και το ενιαίο νόμισμα, όμως τα δύσκολα βγήκε σκάρτο. Και κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα κενά και βλέπουμε τι βιώνουμε τώρα. Κερδοσκοπεί η Γερμανία εις βάρος των χωρών που λιμοκτονούν αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η συνθήκη του Μάστερ. Και τώρα αλλήμονό μας αν προσπαθούν να κάνουν καμία νέα συνθήκη και να τα βάλουν όλα, να τα δέσουν όλα κατά το δοκούν της Γερμανίας που έχει αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι. Εγώ πιστεύω όσο το Μάζι δεν τηρείται. Γιατί αν τηρούνται το Μάζι δεν θα φτάνουμε εδώ που φτάσαμε. Όπου του συμφέρει τηρείται. Γι' αυτό λέω ότι δεν τηρείται. Αν είχε τηρηθεί το Μάζι θα κάνουμε αυτά που έχουμε τώρα. Όσον αφορά τα γεγονότα που ζω, δηλαδή ακούστηκε για τη Γερμανία, για το ένα για το άλλο, νομίζω ότι δεν είναι η Γερμανία μόνο το πρόβλημα, είναι ένας μεγάλος παίκτης. Πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος. Απλά είναι οικονομικός πόλεμος. Εμείς που ζούμε τα γεγονότα δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Θα γράψει η ιστορία και θα καταγράψει με αυτό και ποιο γεγονός ξεκίνησε ή πώς θα εξελιχθεί. Σήμερα μπαίνουν παίκτες όπως οι Ρώσοι, όπως οι Αμερικάνοι, μπαίνουν ενεργά. Οι Ισραηλοί, το Ισραήλ έκανε μια δήλωση προχθές, η κυβέρνηση του Ισραήλ, και λέει θα μιλήσουμε με τους Τούρκους για το θέμα των διτασμάτων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Μέχρι χθες μιλούσαν για την Κύπρο. Τώρα η ατζέντα πήγε κάπου αλλού. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Άρα το παιχνίδι ανοίγει. Να καλωσορίσουμε και τον Περιφερειάρχη Γιώργο τον Δεθήνη. Γεια σας, μιλάω. Το παιχνίδι πλέον έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Και φαίνεται, διαφαίνεται ότι οι κινήσεις πλέον σε αυτή την σκακέρα την παγκόσμια είναι τέτοιες που ανατρέπουν γεγονότα. Στο περιβάλλον που αναπτύσσεται και που φαίνεται ότι γίνεται, πόσο ρόλο θα παίξει η θρησκεία, η ορθοδοξία και ενδεχομένως οι συμμαχίες που έχουμε σε άλλα επίπεδα πέρα από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ευρωπαϊκή συνοχή, μιας και κάθε χώρα η οποία θεωρεί ότι πλήθεται ψάχνει συμμαχίες μία στους Ρώσους, μία στους Αμερικάνους, οπουδήποτε αλλού. Και από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι παράγοντες, οι εξωγενείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτοί που διαμορφώνουν κάθε φορά και το κλίμα. Άρα το παιχνίδι είναι παγκόσμιο πλέον και δεν αφορά. Ίσως το πρόβλημα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς και θέλουν να τη διαλύσουν. Με τον Α ή με τον Β τρόπο. Την άποψή σου σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Δήμαρχος πήγε κατευθείαν στο ψητό. Αυτό το οποίο θα δούμε τις επόμενες μέρες με την κρίση στην Κύπρο θα είναι η γεωπολιτική διάσταση του προβλήματος της Κύπρου. Δηλαδή με το να γονατίσει χρηματοπιστωτικά η Κύπρος, το επόμενο βήμα ποιο θα είναι. Έχει τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Αυτά λοιπόν τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο θα πρέπει να βγουν στις διεθνείς αγορές. Δεν πρέπει, μάλλον μια μικρή χώρα είναι αδιανόητο για τις μεγάλες δυνάμεις και κυρίως τις πολυεθνικές που θα αναλάβουν όλη αυτή τη διαχείριση λόγω τεχνογνωσίας να κάνουν όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο αρχικός στόχος ποιος ήταν, και αυτό που πιστεύαμε εμείς η Ελλάδα, δηλαδή, να ενωθεί ο δικός μας ο χώρος της ΑΟΣ από την Κρήτη, το Καστελόριζο,
Κύπρο, να βγουν στο Λεβιάθα, να φτάσουν στο Ισραήλ. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε αυτός ο άξονας τα τελευταία χρόνια Κύπρος, Ισραήλ, Ελλάδα. Αλλά τώρα τι γίνεται με αυτό που έγινε με την κρίση. Φαίνεται ότι αποφάσισαν οι μεγάλες δυνάμεις. Είδατε, η Αμερική σχεδόν δεν είπε τίποτα για την κρίση. Αυτό τι σημαίνει. Προχθές ο Ομπάμα, και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό για τις οποίες το αλλάξουμε, πήγε στο Ισραήλ, έκανε την πρώτη επίσκεψη. Εκεί λοιπόν είπε του Νετανιάχου ότι πρέπει να τα βρείτε με την Τουρκία. Και για μισή ώρα μιλήσανε οι τρεις αρχηγοί, ο Ερντογκάν, ο Νετανιάχου μαζί με τον Ομπάμα, από ένα ειδικό κοντέινερ που έχουν όταν μετακινούνται οι πρόεδροι, είναι τα κοντέινερ ασφαλείας επικοινωνιών, και μιλήσανε οι τρεις τους με τον Ερντογκάν και βγήκανε την άλλη μέρα και ζητήσανε επίσημα συγγνώμη Ισραηλοί για το πρόβλημα που έγινε με το σκάφος τότε που τους πυροβολήσανε και είπανε θα δούνε και τις αποζημιώσεις. Το παιχνίδι που θέλουμε και πριν ένα μήνα είχε ένα μεγάλο συνέδριο στην Αθήνα για τα ενεργειακά. Υπάρχουν οι δύο δρόμοι πώς θα βγουν το φυσικό αέριο και ο πλούτος από εκεί. Ο ένας είναι μέσω των κυπριακών εδαφών, να γίνει δηλαδή ένα υγροποιημένο εργοστάσιο του φυσικού αερίου και στη συνέχεια αυτό να μεταφερθεί στην Ελλάδα ή με υποθαλάσσιο αγωγό στην Κρήτη και στη συνέχεια να πάει στην Ευρώπη.